Κυρίες μου, κανονικά για να κάνουμε όπως τις πρέπει αυτή την κουβέντα, θα έπρεπε να έχουμε ακόμα μαζί μας, δεν ξέρω πόσοι ομιλητές, πόσοι θα συμμετέχουν στο event που διοργανώσαμε. Αυτό το ξεχάσαμε. Φέρανε εδώ λέει σκονάκι, συγγνώμη μπορείς να... Ναι, βέβαια, ορίστε. Άμα θες να διαβάσεις σημειώσεις, παίρνεις κάτι τέτοιο για να πας σε μία εκπομπή. Άμα είσαι καλλιτέχνης, ειδικά σαν την Ειρήνη μας. Πόσοι περίπου άνθρωποι έχετε οργανωθεί και έχετε γίνει μια ωραία ομάδα, σούπερ δημιουργική, για τη νύχτα ιδεών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας? Είμαστε περίπου 30 όλοι μαζί. Wow. Mm-hmm. Δεν θα χωρούσαν εδώ 30. Γι' αυτό έχουμε την Ειρήνη, η οποία έχει τη σύλληψη, την επιμέλεια όλου αυτού του πράγματος. Και έχουμε και τη Στέλλα μας, η οποία εκπροσωπεί το Μουσείο και έρχεται να δώσει λύση σε ό,τι πρόβλημα προκύψει. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Ειρήνη. Η Ειρήνη είναι διευθύντρια, καλλιτεχνική διευθύντρια του All Event, θα μπορούσαμε να πούμε αν δίναμε ένα τίτλο. Εγώ σημείωσα λέξη κλειδιά. Okay. Και θέλω να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση που είδα και με ευνηδίασε πολύ θετικά. Γιατί μένουμε ξάγρυπνοι τη νύχτα και γιατί αποφασίσετε να βάλετε τέτοια ερωτήματα στο μυαλό σας και στο μυαλό σου να έρθουν? Λοιπόν, αυτό που σκεφτόμουν όταν συζητούσαμε το αν θα κάνουμε την νύχτα των ιδεών στο Ηράκλειο ήταν γιατί μπορεί να θέλει κάποιος να μείνει ξύπνιος όλη τη νύχτα. Γιατί ναι, η ιδέα είναι ότι ξεκινάμε το βραδάκι και μένουμε ξύπνιοι όλη τη νύχτα. Λοιπόν, έλεγα πώς μπορούμε να πείσουμε τους ανθρώπους να μείνουν ξάγρυπνοι. Ναι. Και λέω, συνήθως εγώ φαντάζομαι, πάω στο σπίτι φίλων, είμαστε εκεί πέρα, μιλάμε, περνάμε καλά, περνάει η ώρα. Λέω όμως, όταν είμαστε μόνοι μας, μένουμε ξύπνοι για άλλους λόγους. Mm. Και συνήθως μένουμε ξύπνοι με τις ιδέες μας. Ναι. Και τις καλές μας και τις κακές μας και τις δύσκολες. Mm-hmm. Ναι. Η θεματική φέτος της νύχτας των ιδεών ήταν να ζεις. Θέλανε λοιπόν από το Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας να διαλέξουν οι επιμελητές των events, τέλος πάντων, στις άλλες πόλεις, ποια κατεύθυνση θα πάρουν. Mm. Γίνεται ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στη Μυτιλήνη και ένα στο Ηράκλειο. Και εγώ εκείνες τις μέρες συζητούσα με πολλούς φίλους μου, τα έχω πει τη Στέλλα, με πολλούς φίλους μου που ήταν σε μία περίοδο κρίσης καλλιτεχνικής, υπαρξιακής και το είχα στο μυαλό μου και σκεφτόμουν πόσο έμονη ήταν αυτή η κατάσταση για αυτούς τους ανθρώπους και πόσο ήθελα να τη συζητήσουμε. Δηλαδή είναι μία συζήτηση που μπαίνουμε αμέσως σε κάτι πολύ προσωπικό. Ναι, και που όντως μπαίνουμε και εμείς οι ίδιοι σε αυτό που ζουν αυτοί. Άρα είναι βγαλμένο από τη ζωή όλο αυτό. Πραγματικά είναι αυτό που αφουγκράζεσαι από τους ανθρώπους γύρω σου. Και νομίζω ότι πιάνει μεγαλύτερους κύκλους, όχι μόνο το δικό σου στενό κύκλο. Οκ, μπορεί ένας καλλιτέχνης να εστιάζει λίγο στο κομμάτι της δημιουργικότητας, της έμπνευσης και να δουλεύει μέσα του αυτά τα ζητήματα με άλλα φίλτρα. Αλλά νομίζω αυτό ισχύει για όλους μας. Ο καθένας το διαβάζει με τον τρόπο που μπορεί να το διαβάσει, επειδή μπορεί να εφαρμόσει τη ζωή του λίγο διαφορετικά. Στέλλα, είναι εύκολο να φέρεις εις πέρα σε ένα τέτοιο event? Εντάξει, όλα τα πράγματα έχουν ένα βαθμό δυσκολίας, αλλά όταν υπάρχει καλή συνεργασία και υποστήριξη, νομίζω ότι όλα πάνε καλά. Τώρα εδώ, στην Ειρήνη έχει πέσει ο μεγαλύτερος όγκος. Το μουσείο φιλοξενεί με πολύ πολύ χαρά την εκδήλωση. Του αρέσει να πειραματίζεται. Το μουσείο είναι πολύ ανοιχτό σε όλα αυτά. Ναι, είμαστε εξωστρεφές. Είστε συνηθισμένοι και στα νυχτερινά. Έχετε μία. Έχουμε. Τάση. Ναι. After. Έχουμε. Ναι. Μας αρέσουν πολύ. Και η παρατήρηση και το πείραμα, ό,τι συνθέτει δηλαδή την επιστήμη και την τέχνη. Είναι εδώ καλό, έχετε με κοινωνική βάση να γίνει. Σε ένα πλαίσιο μάλλον καθαρά κοινωνικών και ανθρώπινων ζητημάτων. Δεν πάμε στο επιστημονικό, αυτό που θα περίμενε ενδεχομένως κανείς να γίνει μέσα σε ένα μουσείο φυσικής ιστορίας. Εδώ πάμε στις απαρχές του ανθρώπινου όντως να δούμε πράγματα. Ναι. Έτσι το εισπράττω εγώ. Και έχω σημειώσει και άλλες λέξεις κλειδιά, που δεν είναι μάλλον λέξεις κλειδιά, είναι φράσεις που έχω κλέψει από το δελτίο τύπου και είναι οι θεματικές όλων αυτών που θα γίνουν. Και θέλω να μου πείτε καταρχάς, πριν αρχίσω εγώ να λέω τα δικά μου, τι θα έρθει ο κόσμος εκεί, τι θα κάνετε? Κοίταξε, ξεκινάμε με μία συναυλία, οπότε ο κόσμος μπαίνει, γνωρίζεται με το χώρο, με αυτά που γίνονται και ξεκινάμε με μία συναυλία που οι μουσικοί μας είπανε, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, τους λέω, okay, θέλω να βρείτε κάτι στο ρεπερτόριό σας που οι μουσικοί όταν το γράψανε να βρισκόντουσαν σε μια στιγμή κρίσης.
Μου λένε σχεδόν όλη η μουσική. Είναι αυτό. Οπότε εύκολο. Το έχουμε. Βρήκαν λοιπόν, ξεκινάνε ας πούμε με μια σονάτα του Μότσαρτ που έγραψε ο Μότσαρτ όταν πέθανε η μαμά του και αυτός ταξίδευε στη Γαλλία. Οπότε είναι πολύ καλά. Μετά περνάμε σε τρεις φάσεις που είναι οι σημαντικότερες φάσεις και είναι καταρχάς οι εξαφανίσεις. Το τι μας κρατάει ξύπνη στη νύχτα είναι οι εξαφανίσεις, η μοναξιά και η συνείδηση. Αυτά πήραμε. Υπάρχουν νομίζω και άλλα πολλά, έτσι. Και μέσα σε αυτό θα έχει ομιλίες, οι οποίες ομιλίες είναι πολύ μικρές και η ιδέα είναι οι ομιλίες να γίνονται με το κοινό, να είναι συζητήσεις. Να είναι ζωντανή κουβέντα. Ακριβώς. Δηλαδή ο κόσμος έρχεται να φέρει τις ιδέες τους. Έχουμε ανθρώπους που είναι νευρολόγοι, έχουμε χειρουργούς, έχουμε ψυχαναλυτές, βιολόγους. Φιλόλογους. Φιλόσοφους. Φιλόσοφους, ναι. Προσπαθούμε να μην ξεχάσουμε κάτι, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται γύρω από μία ιδέα κεντρική και δίνουν το δικό τους, τη δικιά τους ιστορία. Τη δική τους οπτική. Ναι. Και τη μοιράζονται, δηλαδή η ιδέα είναι να μπουν σε διάλογο με τον κόσμο. Είναι πολύ τριγκαδόρικο αυτό, να κάνεις μια τέτοια συζήτηση με εντελώς διαφορετικές ιδιότητες επαγγελματικές. Προσωπικότητες σίγουρα εντελώς διαφορετικές, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις από πάνω στην επαγγελματική σου ιδιότητα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ένας εκπρόσωπος των θετικών επιστημών πολύ διαφορετικά θα προσεγγίσει το ίδιο θέμα από ότι έναν φιλόσοφο. Γι' αυτό τους συγκλίνουμε και μαζί, γιατί νομίζουμε ότι θα είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα προκύψει. Όπως ο κάθε άνθρωπος που κουβαλά τα δικά του βιώματα και το βλέπει με τον δικό του τρόπο. Για να σας κρατήσω λίγο έτσι το ενδιαφέρον ζωντανό, που είναι ζωντανή και ωραία η κουβέντα μας, βλέπω εδώ που έχω σημειώσει από τις θεματικές που θα συζητηθούν, κάτω ας πούμε από το γενικότερο τίτλο «Εξαφανίσεις», «Γιατί μένουμε εξάγρυπνοι τη νύχτα», «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε ανεξερεύνητες ζωές», το μη νόημα της ζωής. Όλοι να ζητάμε το νόημα, το νόημα, το νόημα της ζωής και έχουμε εδώ έτσι ένα βάρος από πάνω μας με κάποιον. Τι ωραία να μην έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Γιατί ο Αδάμ και η Εύα δεν ήταν Κινέζοι. Διάβαζα, διάβαζα και λέω την πειρα. Κάτι διαβάζω λάθος, δεν μπορεί. Εκεί έχετε εικόνα τι θα πει ο μιλητής σας. Ο κύριος Ζούρος είναι απρόβλεπτος. Θα ήθελα πραγματικά να μάθω τι θα πει πάνω σε αυτό. Η λύση είναι να έρθετε. Είναι βιολόγος ερευνητής νομίζω ο κύριος Ζούρος. Τι είναι, ποια είναι η ιδιότητα. Ναι, ναι, είναι βιολόγος. Θα μιλήσει τίποτα για γενετική και τέτοια. Σίγουρα θα είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό. Η μοναξιά στη δημιουργία. Η μοναξιά, άλλη θεματική. Ναι. Στη μοναξιά έχουμε βάλει πιο πολύ τους καλλιτέχνες. Θεωρώντας ότι οι καλλιτέχνες δημιουργούν μέσα στο μυαλό τους, ζουν μέσα στο μυαλό τους και πού και πού έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε μαζί τους. Βάλαμε τους χορογράφους, τον σκηνοθέτη, ένα μουσικό και εικαστικούς. Έχουμε αρκετούς εικαστικούς, οι οποίοι συμμετέχουν με μεγάλη όρεξη και επενδύουν τους χώρους του μουσείου. Δηλαδή, όλα αυτά θα είναι μέσα στο μουσείο. Θα μπορεί ο κόσμος να περιφέρεται, να πηγαίνει από τη μία αίθουσα, από το ένα-δύο ώρα μας στο άλλο και να βλέπει. Έχουν όμως μια χρονική σειρά, έτσι. Ή γίνονται ταυτόχρονα. Κάποια πράγματα δεν γίνονται ταυτόχρονα και κάποια πράγματα γίνονται ταυτόχρονα. Πάλι, η λύση είναι να αρχίσει. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κάνουμε μία μίξη του επιστημονικού κομματιού που ήδη υπάρχει και εκτίθεται στον χώρο, μαζί με την τέχνη, για να τα συγκεράσουμε, να τα φέρουμε πολύ πολύ κοντά. Έχουν κοινά σημεία. Μπορεί και η επιστήμη να είναι τέχνη, τελικά. Αν δεν είναι. Και η τέχνη να είναι επιστήμη. Βεβαίως, Ειρήνη, τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι μια χαρά είναι να βλέπουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα βιώνονται. Έτσι. Από όλους, είτε με οποιοδήποτε. Να σου πω τώρα, εμένα λίγο αυτό που είπες πριν για τη μοναξιά, ότι βάλαμε όλους τους καλλιτέχνες και όλα τις performance και αυτά τα βάλαμε μαζί και κυρίως κατά τον τίτλο μοναξιά. Νομίζω ότι όλοι ζούμε στη μοναξιά μας μέσα. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν είναι η ίδια των καλλιτεχνών, απλά αυτή είναι πιο συμφιλειωμένη μάλλον. Ήτανε... Λίγο πιο συμφιλειωμένη. Κοιτάξτε, συνήθως, όχι όλοι, αλλά συνήθως οι δημιουργοί δουλεύουν μόνοι τους. Okay, οι καστικοί δουλεύουν μόνοι τους. Δεν είναι δικό τους προνόμιο, αλλά συνήθως δουλεύουν μόνοι τους. Και αυτό που είναι μέσα, προσπαθούν να το επικοινωνήσουν με κάποιο τρόπο μέσω του έργου τους. Ελπίζω στην καλύτερη περίπτωση με τους ανθρώπους που έρχονται. Οπότε τους βάλαμε εκεί πέρα γιατί όντως οι ενότητες πάνε από το πιο ας πούμε επιφανειακό ως το πιο βαθύ. Δηλαδή έχω βάλει πρώτα τις εξαφανίσεις, ότι κάποιος που έχασες, κάποιος που έφυγε, είναι ένας πόνος που είναι πολύ άμεσος. Ναι. Η μοναξιά είναι λίγο πιο αργά στη νύχτα και μετά πολύ πιο αργά είναι η συνείδηση.
Έρχεται, ενεργοποιείται. Πώς την προσεγγίζετε τη συνείδηση εδώ? Έχουμε νευροβιολόγους, φιλόσοφο της συνείδησης, έχουμε ένα νευρολόγο και ένα ψυχολόγο. Καλά, θα έρθω και θα κρατάω σημειώσεις για τις επόμενες περασμένες στην εκπομπή. Ξεκινάτε νωρίς. Ναι. Για τις μανάδες. Και για αυτές που δουλεύουν πρωί. Το κοιτούσα το πρόγραμμα, πάει μέχρι αργά. Δηλαδή, σε βγάζει μέχρι τις 2 τουλάχιστον. Ναι, μέχρι τις 2, ναι. Πέρσι εγώ ήμουν σε αυτός Νέα Υόρκη, ήταν μέχρι τις 7 το πρωί. Ξέρει όλη νύχτα. Και δεν χασμουριόταν κανείς. Πολύ. Α, αλλά ήταν και εγώ. Αλλά ήταν όλοι πάρα πολύ. Είχαμε χορηγό μια μάρκα καφέ. Α, εντάξει. Και ήμασταν όλη τη νύχτα στο. Πήραμε όλη νύχτα εσπρέσο. Αλλά η ιδέα είναι ότι αυτοί, όπως γίνεται, δηλαδή πολλοί μας είπαν, μα θα είμαστε ξύπνοι μέχρι τις 2 ώρες το πρωί. Σου λέω, αυτοί που θέλουν θα είναι ξύπνοι. Ακριβώς. Και η ιδέα είναι ότι ξεκινάμε νωρίς, έχουμε και εφήβους από το σχολείο. Έχουμε μια ομάδα εφήβων που έρχονται στην αρχή, οπότε καλό είναι να μπορέσουν και αυτά να είναι λίγο ξύπνοι. Αλλά ναι, όπως έτσι, μία φορά το χρόνο, τώρα δεν νομίζω ότι... Άντε καλά λες και κοιμόμαστε όλοι από τις 9. Σε παρακαλώ. Να πούμε για αυτή βέβαια τη βραδιά ότι γίνεται ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις στον κόσμο. Ναι. Είναι πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου, το οποίο και θέτει τη θεματική. Ναι. Έτσι είναι. Κάθε χρόνο γίνεται ταυτόχρονα. Δηλαδή γίνεται στο Σαν Φρανσίσκο, στο Λος Άντζελες, στη Στοκχόλμη, στο Λονδίνο, σε όλες τις πόλεις που έχουν Γαλλικό Ινστιτούτο και θέλουν να το διοργανώσουν. Και φέτος θα είναι ταυτόχρονα σε εμάς και σε όλες αυτές τις πόλεις. Και πρώτη φορά γίνεται στο Ηράκλειο. Το ευχαριστιέσαι τώρα που το βλέπεις εδώ αποτυπωμένο. Με όλους αυτούς που έχετε συγκεντρώσει. Ήταν δουλειά. Το φαντάζομαι. Βέβαια, είχαμε αρρωγό, έτσι, την περιφέρεια Κρήτης. Ναι, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σημειώστε εκεί, από κάτω, δεν είναι κάτι γραμματάρες, δεν φαίνεται. Πάντα όλα αυτά γίνονται με ομαδική δουλειά, δεν γίνονται διαφορετικά. Τι να σας πω, κορίτσια. 30 του μήνα θα πίνω καφέδες από το πρωί, με τις 7 θα μαζευτώ στο μουσείο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και όσο αντέξουμε. Ναι, και νομίζω ότι επειδή κορυφώνεται προς πολύ εσωτερικά θέματα προς το τέλος, θα είμαστε όχι, δεν θα χασμουριόμαστε. Το μάτι έτσι θα είναι. Η τελευταία δράση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι ένας σκηνοθέτης, αλλά που είναι και γνώστης του κρασιού. Mm-hmm. Και ο οποίος κάνει το ταξίδι του ήρωα στον κινηματογράφο με διαφορετικά κρασιά. Οπότε μας δείχνει μικρά βιντεάκια, ο Γιώργος Μαστρακούλου, μπορώ να το πούμε. Και ταυτόχρονα μας δίνει να δοκιμάζουμε κρασιά που ταιριάζουν με, με αυτή τη φάση του έργου. Και το έχουμε κρατήσει για το τέλος, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τέχνη έχετε κάνει. Μπράβο σας. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε πολύ ωραία λοιπόν εκείνη τη βραδιά, να ανοίξει το μυαλό μας. Να ευχαριστηθούμε αυτά που θα ακούσουμε, να τα πάρουμε στο σπίτι μας, να τα σκεφτούμε, να τα διηλύσουμε λίγο μέσα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πολύ χάρηκα που σας συνάντησα. Και εμείς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε ένα από τα υψηλότερα νοήματα της ζωής. Σας είπα γεια, αλλά τώρα θέλω να σας ξαναβάλω στην κουβέντα. Θα μιλήσουμε για τον έρωτα. Για τη δημιουργία της. Δεν ξέρω τι θα προκύψει αυτή την κουβέντα με την κυρία Τζορτζακάκη. Σε λίγα λεπτά εδώ.